Θα πάμε στην Αθήνα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο, σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή που βεβαίως έχει γράψει ιστορία και με τον ΠΑΟΚ και νομίζω δεν το ξεχνάει και ο ίδιος και εκτιμώ ότι έχει ένα μικρό δέσιμο και με τον ΠΑΟΚ γιατί έχει παίξει και σε άλλες ομάδες. Ο Δημήτρης Αναλτζής είναι στη γραμμή, είναι βεβαίως τώρα και πάλι στον Πανιόνιο, γενικός αρχηγός, μέλος αυτής της πολύ επιτυχημένης ομάδας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά. Να είστε καλά. Που μια χαρά. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να ξεκινήσω από το σήμερα τα καλά λόγια και τη φοβερή πορεία που έχετε κάνει. Μιλάει όλη η Ελλάδα για εσάς. Δεν σε το χαρίζει κανείς. Το έχετε κερδίσει. Το αγωνιστικό τμήμα, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές, όλοι εσείς που προχθές σας είδαμε στο γήπεδο να γιορτάζετε πραγματικά και ήταν κάτι πολύ ευχάριστο. Αυτή η γιορτή λείπει τα ελληνικά γήπεδα. Ναι, είναι πολύ ευχάριστο αυτές οι εικόνες, αυτά τα συναισθήματα που ζουν τα παιδιά και όλοι μαζί. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με όλη την προσπάθεια και της διοίκησης και των παιδιών και του προπονητή και όλων που βρισκόμαστε κοντά στην ομάδα. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι είναι Έλληνες, η ομάδα αποτελείται από Ελληνόπουλα, συν 2-3 παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό και μας έχουν βοηθήσει φέτος. Mm-hmm. Και είναι ευχάριστο γιατί μου θυμίζουν καταστάσεις τις οποίες έχω ζήσει και με τον ΠΑΟΚ αλλά και με τον Πανιόνιο. Ναι. Και είναι καταστάσεις που είναι ευχάριστες για τις σημερινές μέρες και του ποδοσφαίρου αλλά και γενικώς της κοινωνίας που ζούμε με όλα αυτά τα προβλήματα. Να υπάρχουν αυτές οι ευχάριστες εικόνες και ναι. Αυτά τα ευχάριστα συναισθήματα. Δημήτρη, μια ομάδα χωρίς δικαίωμα για μεταγραφές. Μια ομάδα με κάποια προβλήματα, μια ομάδα που έχασε ποδοσφαιριστές, μια ομάδα που έχει κάποιους τραυματίες, μια ομάδα που πιέστηκε γιατί έφτασε σε ένα στόχο και πιέστηκε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς το ζεις? Είναι εγώ έτσι από τα λίγα πράγματα που καταλαβαίνω, γιατί δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά, είναι η προσπάθεια πιστεύω που γίνεται από τον coach περισσότερο. Ναι. Και ότι η ομάδα λειτουργήσε με προγραμματισμό από την αρχή, τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό καταρχήν στην προπόνηση που είναι το σημαντικότερο και μετά έχουν φιλοδοξίες, είναι νεαροί ποδοσφαιριστές που έχουν φιλοδοξίες να διακριθούν και μέσα από την ομάδα αλλά και να αναδείξουν και τον εαυτό τους ώστε να μπορέσουν να κάνουν και ένα μεγαλύτερο βήμα και για την ομάδα να την πάνε πιο ψηλά όσο μπορούν και να διακριθούν και αυτά στο να κάνουν μια μεταγραφή, στο να μπορέσουν να παίξουν την εθνική ομάδα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις παίχτες με φιλοδοξίες. Αλλά αυτό τους το βγάζει η διοίκηση και ο προπονητής, πιστεύω μέσα από την προπόνηση. Στις ψηφοφορίες που γίνονται κάθε χρόνο για τους καλύτερους, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε ψηφοφορία για τον καλύτερο προπονητή, έτσι. Έχει πετύχει το πιο μεγάλο αποτέλεσμα με το πιο μικρό budget, με τα πιο λίγα υλικά, ας το πούμε έτσι, ο Ζουνίδης, έτσι. Γιατί αν κοιτάξεις τα παιδιά είναι παίκτες οι οποίοι ήταν σε ομάδες που δεν παίζανε, ήταν παίκτες που ήταν σε Β' και Γ' εθνική. Είναι παιδιά τα οποία δεν είχαν εμπειρίες και εικόνες το να πιεστούν σε κάθε παιχνίδι, να βγάζουν τον καλύτερο τους εαυτό. Και εκτός από τον προπονητή πιστεύω και η διοίκηση, σαν διοίκηση, θα έπρεπε να πάρει το βραβείο της καλύτερης επιχείρησης που βγαίνει κάθε χρόνο. Το έχω δει το κάπου βγαίνει αυτό. Ναι. Και το έλεγα προχθές στον πρόεδρο ότι πρέπει να πάρει το καλύτερο βραβείο της καλύτερης επιχειρηματικότητας. Γιατί πήραν μια ομάδα με πολλά χρέη και έχουν φτάσει το Πανιόνιο, εκτός το αγωνιστικό που είναι πολύ σημαντικό, στο να λειτουργεί η ομάδα με πολύ καλούς ρυθμούς και να βγαίνει αυτό και εκτός αγωνιστικών χώρων και εντός αγωνιστικών χώρων. Σωστά. Δημήτρη, το προθεσινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τελειώνει ένα μάτς 3-1. Εντυπωσιακό σκορ για τον Πανιόνιο. Τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείς. Άξιζε στον ΠΑΟΚ μια τέτοια ήττα? Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλός ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν ήταν το παιχνίδι. Αν το μελετήσουμε και το δούμε, δεν το σκορ. Μπορούσε να έχει χάσει ο Πανιόνιος ένα 3, αλλά μπορούσε να κερδίσει και όπως κερδίσαμε. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάστηκε πολύ καλός, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά ξέρεις, καμιά φορά... Δημιούργησε αρκετά σωστά, ορθολογικά δημιούργησε φάσεις. Ναι, δεν ήταν. Ήταν καλός. Δηλαδή εμείς το φοβηθήκαμε το παιχνίδι, σοφάρισε πολύ γρήγορα,
είχε ευκαιρία να προηγηθεί κιόλας. Αλλά ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια είναι λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες καμιά φορά κάνουν τη διαφορά σε δύο πολύ καλές ομάδες. Δεν ήταν κακός. Ναι. Δηλαδή έχω δει τον ΠΑΟΚ σε άλλα παιχνίδια που είναι κακός και δεν αξίζει mm-hmm. το να κερδίσει και δίκαιος έχασε. Προχτές το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο και είχε την υπεροχή στο πρώτο τετάρτο του δεύτερου ημιχρόνου. Θα μπορούσε εκεί δηλαδή να μας είχε κάνει ζημιά. Αλλά τα παιχνίδια λεπτομέρειες είναι... λες, εγώ λέω ότι είναι στιγμές. Ο Πανιώνιος έχει έναν παίχτη που από το πουθενά μια στιγμή μπορεί να την κάνει γκολ και είναι μεγάλο ταλέντο και έχει και μεγάλη φόρμα και ρέντα και ικανότητα ο Μπακασέτας. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει μέσα από ομαδική προσπάθεια να πετύχει κάποιο γκολ. Δεν έχει τον ποδοσφαιριστή από μια στιγμή, από ένα στημένο, από οπουδήποτε, μόνος του να βγάλει τον γκολ. Ναι, αυτό, ναι, είναι δηλαδή λείπει αυτή τη στιγμή από την ομάδα του ΠΑΟΚ ο παίκτης που θα, αυτό που θα πάρει με δύο ενέργειές του να ναι. μπορέσει να κερδίσει ένα παιχνίδι μόνος του. Mm-hmm. Βγαίνει μέσα από την ομαδική δουλειά, όπως είπες, και μέσα από την ομαδική προσπάθεια το να τελειώσουν και να δημιουργήσουν μια ευκαιρία και ένα γκολ. Να εμείς φτιάξει όλη η ομάδα μια φάση για τον Αθανασιάδη. Ναι. Πρέπει οι μεγάλες ομάδες, πρέπει να, εκτός από την ομαδική δουλειά, πρέπει να υπάρχουν και 2-3 παιδιά μέσα που να μπορούν μέσα από την ποιότητά τους και από το ατομικό τους ταλέντο σε παιχνίδια που χρειάζεται, όπως ήταν το προχθεσινό, με τη λεπτομέρειά τους να το πάρουν το παιχνίδι. Εμείς είμαστε τυχεροί, έχουμε το Μπακασέτα σε πολύ καλή κατάσταση, ο Ανσαριφάτε μπήκε το παιδί, βοήθησε πολύ καλά. Mm-hmm. Συν τα υπόλοιπα παιδιά που ακολουθούν τις οδηγίες του coach και προσαρμόζονται σε αυτά που θέλει και στο αμυντικό αλλά και στο επιθετικό κομμάτι. Αλλά είπαμε, η διαφορά ήταν ένα. Ο Ανσαριφάτε, ο Μπακασέτα είναι δύο παιδιά τα οποία μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά και να σου κερδίσουν το παιχνίδι. Ποιος έχει καλύτερο αριστερό πόδι, ο Ναλιτζής ή ο Μπακασέτας? Ο Μπακασέτας θα πω αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν θυμίζει πολύ Φραντζέσκο? Η ικανότητά του αυτή με το αριστερό πόδι. Έχει πολύ καλό και δυνατό αριστερό πόδι. Ναι. Αρχίζει και σημαδεύει τώρα τελευταία. Και έχει περιθώρια ο Τάσος να βελτιωθεί πολύ, πολύ περισσότερο, πιστεύω. Δηλαδή αξίζει το παιδί να του δοθεί μια ευκαιρία το να πάει σε μια μεγαλύτερη ομάδα και μέσα από ποιοτικότερους παίκτες ή παίκτες να μπορέσει να ξεδιπλώσει κι άλλο το ταλέντο του. Έχει... Είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να προσεχτεί. Εσύ που τον ζεις κάθε μέρα, έχει την οτροπία, την προσωπικότητα και από εκεί πέρα βέβαια το ταλέντο να σταθεί σε μια ομάδα που θα χτυπήσει πρωτάθλημα. Σε μια ομάδα μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Έχει σίγουρα. Ναι. Εγώ πιστεύω ναι, ότι έχει ψηθεί μέσα από τα προβλήματα που πέρασε σαν, ναι. σαν παιδί, μέσα από, το, από όλη την ταλαιπωρία που τον έχουν ταλαιπωρήσει στον Αστέρα Τρίπολης. Άρη πήγαινε, έλα γύρνα. Βρήκε ένα σπίτι όπως ήταν ο Πανιώνιος, ψήθηκε το μυαλό του, έχει την οτροπία του παιδιού που δουλεύει στην προπόνηση, που μπορεί να ανταπεξέλθει την πίεση υψηλών στόχων. Και πιστεύω ότι αξίζει το παιδί αυτό να του δοθεί μια ευκαιρία το να παίξει σε ένα μεγαλύτερο σύλλογο ή έστω και σε ένα σύλλογο της Ευρώπης που να ταιριάζει το στυλ του και να θέλουν να τον πάρουν για το ρόλο που μπορεί να παίξει μέσα στο γήπεδο. Εσύ που έχεις βγει εκτός Ελλάδας και Ιταλία και Πορτογαλία, θα το συμβούλευες ότι τώρα που είναι να κάνει ένα μεγάλο βήμα, τώρα κάπου θα το κάνει, να το κάνει στην Ευρώπη? Μήπως είναι καλύτερα? Ναι, αν του δώσει η ευκαιρία το να έχει... Αν μπορεί να επιλέξει, σύλλογο, ναι. Πιστεύω ότι επειδή είναι παιδί που του αρέσει η δουλειά, είναι παιδί που θέλει να διακριθεί, εάν του δωνόταν μια ευκαιρία το να έρθει μια ομάδα από το εξωτερικό να δώσει την ευκαιρία να αγωνιστεί, θα τον συμβούλευα ναι, οπωσδήποτε να πάει έξω. Γιατί μπορεί να έχει τα προσόντα, έχει την όρεξη και μπορεί να διακριθεί για να κάνει κάτι καλύτερο. Είπες και εσύ νωρίτερα, παραδέχεσαι ότι από τον ΠΑΟΚ λείπουν αυτές οι στιγμές ενός ποδοσφαιριστή που από το πουθενά θα πάρει παιχνίδια και βαθμούς. Θα μπορούσε να είναι αυτός ο Μπακασέτας? Δηλαδή... Θα μπορούσε. Δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στον Πανιώνιο, έτσι ακριβώς να καταφέρει να
Μόνο τα στημένα που λέμε, ρε παιδί, μόνο τα στημένα να βαρέσει. Ένας άνθρωπος που στατιστικά τα παιχνίδια πάνω από 50% κερδίζονται από στημένες φάσεις. Ναι. Μόνο τα στημένα να έχει ένας παίκτης έχει καλά στημένα, αμέσως δίνει ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην ομάδα το να κάνει ευκαιρίες να δημιουργήσει και να κάνει. Έτσι είναι. Πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί και να είναι και πρωταγωνιστής, όχι μόνο να σταθεί. Να είναι και πρωταγωνιστής μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δημήτρη, όπως βλέπεις τον ΠΑΟΚ, από απόσταση βεβαίως, έχεις βγάλει σε κάποιο συμπέρασμα γιατί αυτή η ομάδα και φέτος δεν καταφέρνει, είναι χαμηλά και στη βαθμολογία ακόμα και δυσκολεύεται να μπει στα πλέοφ πλέον? Εντάξει, τώρα βλέπουμε τελευταία ότι έχει αλλάξει λίγο η νοοτροπία, λίγο το κλίμα. Έχει δημιουργηθεί, παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Φορμάρεται, είναι πιο φορμαρισμένος αυτή την περίοδο. Και ίσως είναι και καλό, γιατί θα χρειαστεί στα play-off τώρα να είναι φορμαρισμένος, ναι, και τώρα να πάρει το αποτέλεσμα. Αν πεις ο κόσμος, και καλά κάνει, όταν είναι μεγάλη ομάδα δεν περιμένει το να δει ποδόσφαιρο μόνο στα 4-5 παιχνίδια και να βγει μια θέση στο UEFA ή μια θέση Champions League και να θέλει όλη τη χρονιά να έχει μια καλή ομάδα, να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να παίρνει αποτελέσματα. Έτσι είναι και έτσι θα είναι πάντα. Και έχουν και δίκιο. Δεν έχουν την υπομονή. Οι πολλές αλλαγές, τώρα οι προπονητές, η διοίκηση, αυτά είναι κρίμα, ρε γάμο το μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω κι εγώ το γιατί. Την έζησα αυτή την ομάδα από κοντά. Mm-hmm. Είναι κρίμα, ρε γάμο το μου, να μια τέτοια ομάδα με τέτοια οικονομική άνεση πλέον να μην μπορεί να βρει τους 2-3 ανθρώπους που θα δημιουργήσουν το σωστό σύνολο. Γιατί ουσιαστικά αυτό του λείπει τώρα. Ποδοσφαιριστές εννοείς. Ναι, που να μπορείς να επιλέξουν το σωστό υλικό και να δημιουργήσουν μια ομάδα που να είναι σωστή. Γιατί τους ποδοσφαιριστές τους φέρνουν κάποιοι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν γίνει η σωστή επιλογή και η σωστή οργάνωση στο κομμάτι εκεί, τι αποτελέσματα να έρθουν. Όσο ο κόσμος και να πιέζει, όσο και ο πρόεδρος να θέλει να βάλει λεφτά, να φέρνει, να κάνει αράνι, μέσα στο γήπεδο κερδίζονται τα παιχνίδια, όχι εκτός. Τι θυμάσαι από εκείνη τη διετία σου στον ΠΑΟΚ, τι σου έχει μείνει πιο πολύ, ο τελικός του κυπέλου? Εντάξει, ήτανε, ναι, ήταν εντάξει. Αυτά οι στιγμές, το τελικό, αυτά, ο κόσμος. Η φοβερή δική σου χρονιά. Εντάξει, εγώ πολύ καλές χρονιές. Εντάξει, αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ. Είναι στιγμές οι οποίες δεν μπορεί να σας κλέψει κανένας, ό,τι και να θέλουν να πούνε. Αλλά είσαι πανιόνιος, έτσι. τώρα θα είμαστε πανιόνιοι, αλλά θα είμαστε. Έτσι. Δεν γίνεται, εντάξει. Είναι και μια ομάδα η οποία με γέννησε. Και εντάξει, είναι και φυσιολογικό να αισθάνεσαι τα συναισθήματα να είναι λίγο παραπάνω. Δεν ξεχνάμε. Τι είναι εσύ, Δημήτρη, ο Πανιόνιος? Είναι φοβερό φαινόμενο, έτσι. Τόσα προβλήματα, τόσες δυσκολίες, αλλά μεγάλη φανέλα. Τόσοι ποδοσφαιριστές βγαίνουν συνέχεια εκεί που λες ότι δεν μπορεί, θα βγει η Ευρώπη. Φανέλα βαριά, ο κόσμος, ένα δέσιμο. Είναι φαινόμενο ο Πανιόνιος. Ναι, είναι όπως λέω, είναι μια οικογένεια η οποία και μια λερναία έδρα που κόβει σε ένα κεφάλι, ναι, και πιτρώνουν άλλα. Δηλαδή, μέσα από τα προβλήματα, ίσως αυτή η ομάδα χρειάζεται τα προβλήματα κάποιες φορές για να εκεί που νομίζει ότι θα πάει να αυτοκαταστραφεί, ξαναγεννιέται, ξανακάνει. Είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, έχει το μέταλλο που λέμε, σωστά, το να δημιουργεί ποδοσφαιριστές, το να ζωντανεύει ανθρώπους οι οποίοι τους είχαν ξεγραμμένους ποδοσφαιρικά. Είναι μια ομάδα η οποία είναι αυτό, τέλος, είναι ο Πανιόνιος. Σωστά. Και γι' αυτό έχει κόσμο που μπορεί να είναι ΠΑΟΚ αλλά να αγαπάει και τον Πανιόνιο. Να είναι Παναθηναϊκός αλλά να αγαπάει και τον Πανιόνιο. Τον εκτιμούν όλοι, βέβαια. Ομάδα, ναι. Είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι την αγαπάνε πολύ και σαν δεύτερη ομάδα, και είναι πολύ σημαντικό το να σε εκτιμάνε και να σε σέβονται, ας μην είναι και η ομάδα τους. Δημήτρη, για να κλείσουμε, όπως είστε, ακούσαμε και τον Ουζουνίδη να λέει προχθές ότι προφανώς θα συνεχίσω, όπως είστε συνεχίζετε και την επόμενη σεζόν. Έτσι φαίνεται. Περιμένετε, θα γίνει η πλήρη ανακοίνωση από τον πρόεδρο. Πιστεύω ότι είμαστε σε θετικό δρόμο. Ευρώπη είναι, θα παίξετε. Όλα είναι θετικά. Ευρώπη. Φυσιολογικά, ναι. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, κάναμε όλη η διοίκηση, ναι, και κυρίως ο κύριος Δάρας, ο κύριος Ζαμάνης, που ασχολούνται περισσότερο με το κομμάτι αυτό, και είναι οι άνθρωποι που οικονομικά βοηθάνε το σύλλογο. Έχουν κάνει τα πάντα για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, μάλιστα, μαζί με τον κύριο Γκαγκάτση, να
τελειώσει αυτή η ιστορία, να βγει ο Πανιώνιος Ευρώπη, να μπορέσει να πάρουμε και 2-3 παιδιά στην Ελλάδα και να συνεχίσουμε αυτή την ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε φέτος, να τη συνεχίσουμε και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Δημήτρη, χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε και πάλι συγχαρητήρια για ό,τι έχετε πετύχει. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Να είστε καλά. Δημήτρη. Να είστε καλά.